Απογοήτευση και προβληματισμός επικρατεί στην Κουμουνδούρου μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και τη συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 20,7 μονάδες διαφορά. Η πρώτη αποτίμηση της Μεγάλης Ήττας έγινε κατά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παρά το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, στελέχη της Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την ήττα σοκ, ενισχύοντας τη συλλογικότητά του και τη συνοχή του και επενδύοντας στο μέλλον. Δηλαδή, με επικεφαλή στον Τσίπρα, διότι... Δεν αμφισβητείτε, λέτε, ο Τσίπρας. Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Πολλούς από εμάς δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας μας, αν δεν ήταν ο Τσίπρας. Συνεννοηθήκαμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, καταρχάς, είναι πολιτικό κεφάλαιο για τους ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εκλογική μάχη. Θα μπουν εκ νέου τα διλήμματα. Ωστόσο, δεν είναι λίγα τα στελέχη που ασκούν σκληρή κριτική στο κόμμα για τη βαριά ήττα από τη Νέα Δημοκρατία. Η περίοδος της παιδικής χαράς τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτυσαν, δεν βρέχει. Το χαστούκι είναι η τελευταία ευκαιρία να σοβαρευτούμε. Η δική μας πρόταση δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι είναι η εκτίμηση. Mm-hmm. Θα τα βάλουμε κάτω τώρα. Η απλή αναλογική. Αλλά η εκτίμησή μας θα γίνει κυρίως μετά από αυτή εδώ την εκλογή. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την αποτίμηση του αποτελέσματος και τη χάραξη των επόμενων κινήσεων για τις εκλογές.